Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι χθες, ο επιχειρηματίας φτάνει σε χώρο στάθμευσης υποκαταστήματος τράπεζας για να καταθέσει ποσό 19.500 ευρώ. Δευτερόλεπτα αργότερα, άγνωστος άνδρας τον πλησιάζει και του ρίχνει σπρέι με επιβλαβές αέριο με στόχο να τον ληστέψει. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, Ανδρέα Αγγελίδη. Ο παραπονούμενος αντέδρασε και έτσι ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Ο δράστης ήταν πρόσωπο ηλικίας 25 χρόνων. Φαίνεται σε κάποια απόσταση να υπήρχε και δεύτερον πρόσωπο, όπου επιβιβάστηκαν και οι δύο σε αυτοκίνητο. Ο επιχειρηματίας, αφού κατέθεσε τα χρήματα που κρατούσε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου έτυχε τον πρώτο βοηθό και απολύθηκε. Η αστυνομία συνδέει τους δύο νεαρούς και με πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Κάτι το οποίο διερευνάται κατά πόσον το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο καταστράφηκε από την φωτιά, ήταν το όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες προηγουμένως το απόγευμα στην προσπάθεια, από ό,τι φαίνεται, να κλέψουν. Η αστυνομία εξολογεί μαρτυρίες και πληροφορίες, αναζητώντας την ταυτότητα των δύο νεαρών.